Πάμε στον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη, είναι πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου, να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτές τις πληρωμές, αυτά τα δεδομένα. Κύριε Χριστοφοράκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Τι ξεχωρίζεται από το ρεπορτάζ που μας έδωσε πριν από λίγα δευτερόλεπτα συνάδελφος? Αλλάζει ο τρόπος της διαδρομής των τελών κυκλοφορίας και ουσιαστικά θα προσθεθεί στην ηλεκτρονική μορφή της εκτύπωσης από τον ατομικό λογαριασμό του κάθε ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, θα προσθεθεί το QR code, ώστε να μπορούν οι φορολογούμενοι που έχουν smartphone να πληρώσουν χωρίς καν να εκτυπώσουν τα τέλη κυκλοφορίας, χωρίς να κληθούν να πληκτρολογήσουν τα αυτοκινήτου. Αλλάζει λοιπόν ο τρόπος πληρωμής ως προς αυτό και μόνο, δεν αλλάζουν όμως δυστυχώς και δει προς τα κάτω τα ποσά που πληρώναμε και τα προηγούμενα χρόνια. Ερχόμαστε λοιπόν να πούμε ότι τα ποσά των τελών κυκλοφορίας, ενώ κάθε χρόνο την περίοδο που πληρώνεται ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για την μείωση ή αν θέλετε για την καταβολή, την περίοδο καταβολής των τελών κυκλοφορίας, δεν έχουμε τέτοια αλλαγή. Η μόνη αλλαγή που έχουμε έχει να κάνει με το QR code που πλέον έχουν συνηθίσει όλοι οι πολίτες να το βλέπουμε σε όλο και περισσότερους λογαριασμούς, είτε είναι του δημοσίου είτε ιδιωτών πάροχων ενέργειας, τηλεφωνίας κτλ. Για να διευκολυνθεί ο πολίτης, δεν χρειάζεται να πούμε εδώ να εκτυπωθεί έντυπο τελών κυκλοφορίας. Με το που πληρώνονται τα τέλη κυκλοφορίας και ενημερώνεται η ΑΔΕ, ενημερώνεται το αφημί και ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, ώστε να το βλέπουν οι ελεγκτικές αρχές κατά τον έλεγχο. Αλλάζει λοιπόν ο τρόπος, δεν έχουμε μειώσεις ή αυξήσεις στα ποσά. Με τις τιμές εκπομπών διοξιδίου. Αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι έχουμε μια σημαντική διαφοροποίηση που όμως ξεκίνησε από πέρυσι. Είναι για τα αυτοκίνητα που αγοράστηκαν από τον Νοέμβριο του 2020 και μετά. Τα υβριδικά αυτοκίνητα έως και 1929 κυβικά. Αν θυμάμαι καλά, 1929 κυβικά, ναι, δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, ενώ από εκεί και πάνω πληρώνουν το 50% των τελών κυκλοφορίας. Να πούμε ότι πέρα από τα κυβικά για αυτοκίνητα που αγοράστηκαν από 1η Νοεμβρίου του 2010, με συγχωρείτε, 1η Νοεμβρίου 2010 έως και σήμερα που μιλάμε, σημαντικός παράγοντας είναι και οι εκπομπές των ρήπων που έχει κάθε όχημα, ως προς τον προσδιορισμό των τελών κυκλοφορίας που πληρώνουν. Αυτό που πρέπει να κρατήσουν πάντως οι πολίτες είναι ότι οι υβριδικά μέχρι 1929 κυβικά δεν πληρώνουν τελή κυκλοφορίας, από εκεί και πάνω το 50% των τελών που πλήρωσαν πρόπερση, και τα αυτοκίνητα που είναι ηλεκτρικά, αμιγώς ηλεκτρικά, δεν έχουν τέλη κυκλοφορίας, σε μια προσπάθεια που γίνεται πανευρωπαϊκά για την πράσινη ανάπτυξη. Τώρα, ο λογαριασμός του Έλληνα μέχρι το τέλος του έτους, τι άλλο περιλαμβάνει, κύριε Χριστοφοράκη? Πλησιάζοντας, κύριε Παναγιωτόπουλε, κάθε χρόνο στα Χριστούγεννα αυξάνεται και ο αριθμός των υποχρεώσεων των πολιτών. Από τώρα που μιλάμε, έχουμε τέλος Νοεμβρίου και τέλος Δεκεμβρίου, από μία δόση έμφυα για τους πολίτες που δεν έχουν εξοπλίσει, έχουμε μία δόση φόρου εισοδήματος για όσους δεν έχουν εξοπλίσει εφάπαξ της δόσης του φόρου εισοδήματος και τα τέλη κυκλοφορίας. Να υπενθυμίσω απλά ότι και τόσο έμφυα όσο και ο φόρος εισοδήματος για όσους έχουν επιλέξει τις 8 ή τις 6 δόσεις αντίστοιχα να πληρώσουν, λίγουν στις 28 Δευτέρου, τελευταία εργάσιμη μέρα Φεβρουαρίου δηλαδή, αποπληρώνεται ο φόρος εισοδήματος και ο έμφυα. Μέχρι τότε, κάθε τέλος του μήνα, κάθε τελευταία εργάσιμη θα έχουν και από μία δόση. Μάλιστα, μια βαθιά ανάσα λοιπόν για να βγει ο χρόνος, αυτό έχω να πω εγώ. Αυτό ακριβώς. Κύριε Χριστοφοράκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και να προσθέσουμε ότι όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τις τράπεζες, με το διαδίκτυο, θα μπορούν να πληρώσουν στις τράπεζες τα τέλη κυκλοφορίας. Μπορούν να πληρώσουν στις τράπεζες και να προσθέσουμε, κυρία που είμαι, δεν το είπα πριν, κάτι πολύ σημαντικό. Τα τέλη κυκλοφορίας, για όσους δεν πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας και δεν έχουν καταθέσει τις πινακίδες του οχήματός τους πριν τη δείξη τους, δεν υπάρχει πρόστιμο, είναι διπλασιασμός του ποσού των τελών κυκλοφορίας. Μάλιστα. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Όσοι θέλουν να καταθέσουν πινακίδες, δεν χρειάζεται να επισκεφτούν τη ΔΟΗ. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΔΕ, στο mycar.gr, με τους κωδικούς του TaxiNet, δηλώνουν τον τόπο που θα σταθμεύσει το όχημα και αφαιρούν τις πινακίδες από το όχημα, και όταν θα επιλέξουν το ξανά κυκλοφορήσουν το αυτοκίνητο με την ίδια ακριβώς διαδικασία, πληρώνουν τα εναπομείνα ποσό των τελών κυκλοφορίας. Κύριε Χριστοφοράκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Ακριβώς.